Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι μου κάνετε, πώς είστε? Όλα καλά? Φθινοπόρινο χειμωνιάζει σιγά σιγά επιτέλους. Έχουμε φτάσει... Πόσο έχουμε σήμερα, ρε φίλε? 2 Σάββατο 2 Δεκεμβρίου. Σίγουρα έχουμε Σάββατο. Τώρα αν έχουμε 2 του μήνα δεν ξέρω. Οπότε δείτε το και πείτε. Σιγά σιγά πέφτουν οι θερμοκρασίες. Τώρα έχουμε 11 βαθμούς και είναι 2,5 ώρα. Που πάλι καλά είναι, φίλε. Εντάξει, κομπλέ. Δεν έχουμε ούτε παγωνιές, ούτε τίποτα. Ούτε πάγο στο δρόμο. Μια χαρά. Έχει κάτι ψηλό έτσι... ψυχαλάκια, ας πούμε, ξέρω εγώ, που... βρέχουν και την άσφαλτο και εντάξει, είναι επικίνδυνα όμως, έτσι. Μπορεί να γλιστρήσεις. Αλλά με λίγη προσοχή είναι και λέει, δεν βρέχεις να πεις καιρό εγώ. Anyway. Μεγάλο σχολείο χειμώνας. Πάντως. Και μεγάλο σχολείο χειμώνας και στην Ελλάδα, που μπορεί να μην έχουμε τα κρύα που έχουν στην κεντρική Ευρώπη. Αλλά έχουμε άθλιο οδικό δίκτυο. Οπότε ο Έλληνας μοτοσυκλετιστής μαθαίνει σε δύσκολο τερέν. Εντάξει, όσο και να το αψηφάμε, ας πούμε, είναι ζόρικο. Δεν πας όπως πας το καλοκαίρι, την άνοιξη ή το φθινόπωρο, γιατί και το φθινόπωρο σε εμάς σαν καλοκαίρι είναι, έτσι. Τώρα που ξεκινάνε τα κρύα, έχουμε και τις παγωνιές, έχουμε τα κρύα τα λάστιχα που δεν ζεσταίνονται με τίποτα. Έχουμε βρεγμένο δόστρωμα, έχουμε γλίτσα που είναι συνδυασμός χώματος και νερού από τη βροχή. Έχουμε και την οδηγική μας συμπεριφορά, η οποία είναι άστα να πάνε σε γενικές γραμμές. Οπότε όλα αυτά συνθέτουν ένα αρκετά δύσκολο τερέν. Δηλαδή νομίζω ότι όποιος δεν έχει βγάλει χειμώνα με μοτοσυκλέτα, αξίζει να το δοκιμάσει για να δει πόσο καλά μαθαίνεις να κοντρολάρεις τη μηχανή σου. Είτε αυτό είναι γκάζι, είτε αυτό είναι φρένο. Ό,τι ήξερες το ξεχνάς. Ό,τι ήξερες το ξεχνάς. Εδώ δεν μετράει η υποδύναμη που έχεις, αλλά ο τρόπος που οδηγάς. Στην ουσία, το πόσο απότομα επιταχύνεις ή αντίστοιχα επιβραδύνεις, έτσι. Τι κλίσεις παίρνεις, αυξάνονται γενικά οι αισθήσεις σου στο δρόμο και αρχίζεις και νιώθεις πιο καλά τη μοτοσυκλέτα σου, γίνεσαι ένα με αυτήν. Καλό το καλοκαίρι σε στροφερές διαδρομές και τα λοιπά, αλλά το χειμώνα πραγματικά ξεκινάς να νιώθεις αυτό που προσπαθεί να σου πει ο πίσω τροχός και ο μπροστά ενίοτε μακριά από εμάς. Δηλαδή τώρα δείτε, ας πούμε, δεν έχει βρέξει, ωραία, και ενώ ρίχνει ένα μικρό... Κάτσε να καθαρίσω και λίγο την οθόνη. Καλά, δεν ξέρω αν φαίνεται σήμερα τίποτα, γιατί πέφτουν ψηλά στα γονίδια, ρε παιδιά, και δεν ξέρω αν φαίνεται κάτι. Τα κατεβάσματα πρέπει να προσέχεις για να μην μπλοκάρεις. Τις διαχωριστικές, οπωσδήποτε, παιδιά, πως γλιστράνε έτσι. Δεν υπάρχει, ρε. Μπορεί να φας αούλι από το τίποτα. Έτσι λοιπόν που λέτε, μεγάλο σχολείο χειμώνας, μεγάλο σχολείο. Άμα βγάλεις ένα χειμώνα με μοτοσυκλέτα, με τις βροχές του, με τα κρύα του, με τη δύσκολη ορατότητα, με την ομίχλη, με όλα. Νομίζω ότι ανεβαίνεις ένα-δύο επίπεδα στάνταρ. Για μένα. Δοκιμάστε το όσοι δεν το έχετε δοκιμάσει. Αν ψήνεστε, εννοείται, εντάξει, έχει τα ζόρια του, έτσι, το καταλαβαίνω. Τρως το κρύο, έτσι. Τα μπουτάκια γίνονται κατεψυγμένα πρωί-πρωί.
Εντάξει, έχει αυτό τη χάρη του, μωρέ. Οκ. Λοιπόν, πάω να βρω κάτι παλικάρια από την ομαδούλα έτσι που έχουμε. Εννοείται ότι είναι στο Northern Riders. Άμα δεν είστε, μπαίνετε και κάνετε like στη σελίδα, ακολουθείτε για να βλέπετε events και ό,τι και ανεβάζουμε, κατεβάζουμε, δείχνουμε κτλ. Έτσι, έχουμε εκδρομούλες, έχουμε καφέδες, έχουμε διάφορα, οπότε όποιος ψήνεται από Βόρεια Ελλάδα να συμμετέχει, μπαίνει Northern Riders και μας ακολουθεί. Οπότε πάω να δω έτσι, τώρα τι γίνεται ρε παιδί μου. Έτσι, όλα τα παιδιά αυτά έχουν Tracer 9, σαν το δικό μου είναι πιο όμορφο όμως, καλύτερο. Και έχουμε διαφορετικές εξατμίσεις. Ο ένας έχει Ακράποβιτς, ο άλλος έχει βάλει Dominator, εγώ είμαι με τη μαμά. Οπότε πάμε να δούμε, να συγκρίνουμε λίγο ήχο ρε παιδί μου, να πιούμε και το καφετάκι μας να συζητήσουμε. Και έτσι να δούμε λίγο τι διαφορά στον ήχο έχουν. Ποια εξάτμιση είναι πιο δυνατή, ποια έχει πιο μπάσο ήχο. Θα καταγράψουμε με το καταγραφικό, θα υπάρχει και ήχος λογικά από το κινητό. Οπότε θα δείτε σε διαφορετικά μέσα πώς καταγράφεται ο ήχος. Και να δούμε και ποια μας αρέσει ρε παιδί μου, γιατί εντάξει αύριο μεθαύριο και εμείς θα πάμε να πάρουμε μία, δεν κατάλαβα τι εμείς το πηγάδι κατουρίσαμε. Με τη stock θα είμαστε. Να είστε όλοι καλά, σας αφήνω εδώ. Μέχρι το επόμενο βιντεάκι, φιλιά. Κάντε like και subscribe στο κανάλι. Τα λέμε. Καλά τα λέμε, αλλά θα πρέπει να τους βρούμε κιόλας. Έχω αργήσει κιόλας. Είχα μια δουλειά, η αλήθεια είναι. Και... ναι, όχι λίγο. Καμισά ώρα έχω αργήσει. Με αργήσει όλα. Όλα στον άνθρωπο είναι. Ρε. Πάμε. Τι κάνουμε τώρα. Πεθάνουμε. Πούστε ρε παιδιά, πούστε ρε παιδιά. Πούστε ρε παιδιά, μη φρενάρεις. Το πέρασε ρε μαλάκα. Πω από εκεί ήτανε. Για να τσεκαθίσουμε λίγο εδώ στην άκρη. Να δούμε που πήγανε, γιατί εγώ Tracer 9 δεν είδα. Είδα ένα 900 βέβαια. Έως τρελέ. Στο ΖΑΚ. Στο ΖΑΚ λοιπόν. Και λέει πιο ανατολικά λέει από το Crazy. Πού το ΖΑΚ ρε παιδιά. A great success. That's all folks.